Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Επιβεβαιώνονται οι φόβοι και οι φήμες που κυκλοφορούσαν στην αγορά ότι η συμφωνία για την πώληση του 75% της εθνικής ασφαλιστικής στην Εξίν κατέληξε σε ναυάγιο. Τώρα η προσοχή στρέφεται στην κινέζικη Φοσούν, η οποία είχε δώσει την δεύτερη καλύτερη προσφορά στο σχετικό διαγωνισμό και θεωρείται βασικό συνομιλητής για το μέλλον της ασφαλιστικής. Πηγές του insider.gr αναφέρουν ότι η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προτίθεται να μπει σε απευθείας συζητήσεις με την Φοσούν για να προχωρήσει η συμφωνία, καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν ήδη ξεπεραστεί. Από την άλλη, ο Κινέζικος Επενδυτικός Όμιλος έχει εκφράσει επίσημα το ενδιαφέρον του, δηλώνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να προχωρήσει εκ νέου σε έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας προτού προχωρήσει σε ανανεωμένη προσφορά. Ο διαδραστικός αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας στην Ευρώπη μέσω της χώρας μας, αποτελεί την μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση στην Ελλάδα, η οποία υλοποιείται με ασυνήθιστα για τα ελληνικά δεδομένα γοργούς ρυθμούς. Η διαδρομή του ΤΑΠ έχει συνολικό μήκος 878 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα 550 χιλιόμετρα διασχίζουν τη χώρα μας. Το έργο επηρεάζει 100 κοινότητες, 30 δήμους και 3 περιφέρειες και εμπλέκει 367 επιχειρήσεις, ενώ ο αγωγός προβλέπεται πως δημιούργησε και θα δημιουργήσει περί τις 10.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Το insider.gr βρέθηκε στη Καστοριά, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μέρος των έργων του αγωγού και παρακολούθησε βήμα-βήμα ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Σε παραγγελία μαμούθ αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 42 νέα αεροσκάφη της Airbus προχώρησε η Aegean, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα. Τα νέα αεροσκάφη αναμένεται να προσφέρουν δυνατότητες νέων υπηρεσιών προς τους επιβάτες, καθώς και αυξημένη εμβέλεια για επέκταση σε νέους προορισμούς και αγορές, ενισχύοντας σημαντικά έτσι την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. Η ολοκλήρωση και υπογραφή της τελικής συμφωνίας με την Airbus τον Ιούνιο θα επιτρέψει στην Aegean να συνεχίσει την επιτυχημένη αναπτυξιακή της στρατηγική, αυξάνοντας σημαντικά αλλά και ανανεώνοντας παράλληλα τον υπάρχοντα στόλο. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 794,08 μονάδες, καταγράφοντας και 0,43% επιτές τάσης επικρατούσε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.